από τα μεγάλα στοιχήματα της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ριζικός εξυγχρονισμός βασικών υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και πράγματι, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης γίνονται σήμερα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε όλη την επικράτεια, από τα μεγάλα μας νοσοκομεία μέχρι τα μικρά κέντρα υγείας, με έργα τα οποία έχουν ήδη αρχίσει και παραδίδονται και θα έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Εδώ, στο Αττικό Νοσοκομείο, ένα νοσοκομείο πανεπιστημιακό, ναυαρχίδα, για ολόκληρο το λεγαλοπαίδιο, γίνεται μια πολύ σημαντική παρέμβαση στα τμήματα πηγών των περιστατικών. Διότι καταλαβαίνω απόλυτα την, θα έλεγα, οργή συχνά των πολιτών από τον τρόπο τον οποίο έβλεπαν τις υποδομές, ειδικά στα τμήματα πηγών των περιστατικών, που δεν νομίζω ότι ήταν αντίστοιχες ενός εθνικού συστήματος υγείας του 21ου αιώνα. Κάνουμε λοιπόν και εδώ μια σημαντική παρέμβαση στα τμήματα πηγών των περιστατικών, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την επιφάνεια και ταυτόχρονα δημιουργώντας και πολύ σύγχρονες υποδομές για να μπορούμε να περιθάλψουμε οποιοδήποτε περιστατικό με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, όσο σοβαρό και αν είναι αυτό. Σήμερα, 9 Μαΐου, είναι η ημέρα της Ευρώπης. Και καθώς σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε ευρωεκλογές, είναι καλό να θυμόμαστε το ευρωπαϊκό αποτύπωμα της συμμετοχής της πατρίδας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, το οποίο το βλέπουμε έμπρακτα και εδώ πέρα στο Αττικό Νοσοκομείο. Το Ταμείο Ανάκαμψης, 36 εκατομμύρια ευρώ, είναι ένα μόνο σημαντικό από τα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία αξιοποιεί η χώρα μας για παρεμβάσεις σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων και νομίζω ότι είναι πάντα καλό να αναλογιζόμαστε πόσο ωφελημένοι είμαστε από την συμμετοχή της πατρίδας μας στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη μας αφορούν. Μας αφορούν όλες και όλους και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που η συμμετοχή στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου έχει τόσο ξεχωριστή σημασία. Συγχαρητήρια και πάλι στο ΤΑΙΠΕΔ, στο Υπουργείο, στο νοσοκομείο για αυτήν την άριστη συνεργασία και πιστεύω πράγματι ότι σε δύο χρόνια από τώρα, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις που ομολογούνται, οι πολίτες θα μπορούν πραγματικά να πιστούν ότι δουλεύουμε εντατικά για να δημιουργήσουμε ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας, ένα εθνικό σύστημα υγείας που να τους αξίζει και που να μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε ιατρική τους ανάγκη, όσο σοβαρή και αν είναι αυτή.